Τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Καβάλα, στην οδό Δαμιανού, στην περιοχή των παλαιών καπνομάγαζων, κοντά σε κέντρο διασκέδασης, άγνωστος ασυνείδητος οδηγός προξένησε μεγάλες υλικές ζημιές σε σταθεμένο όχημα στην προσπάθειά του να βγάλει το όχημά του από χώρο στάθμευσης. Έρευνα για την ανακάλυψη του δράστη ενεργεί το τμήμα Τροχαίο Καβάλας. Στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αστυνομικοί της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας πραγματοποίησαν οργανωμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας συνέλαβαν στις 25 Ιανουαρίου στους νόμους Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής 6 μέλη συμμορίας που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών. Στην επιχείρηση σύλληψης των δραστών συνέδραμαν επίσης αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας και της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου Χαλκιδικής. Αναλυτικότερα προηγήθηκαν εμπεριστατωμένες έρευνες των αστυνομικών της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, από τις οποίες προέκυψε ότι οι 6 δράστες αποτελούν μέλη συμμορίας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα μας και στην περαιτέρω διακίνησή τους στο εσωτερικό της. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα που επέβαιναν τα δύο μέλη της πύρας ηλικίας 31 και 52 ετών, βρέθηκαν 27 δέματα με ακατέργαστη κάναβη, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.150 ευρώ, το οποίο είχαν παραλάβει κατά τη συναλλαγή από τον 35χρονο δράστη. Ξημερώματα Σαββάτου στην παραλία Οφρηνίου, άγνωστοι δράστες ξύλωσαν ATM το οποίο βρισκόταν στην είσοδο σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δράστες αρχικά έκλεψαν φορτηγό με γερανό από την περιοχή των Σερών. Στη συνέχεια βρέθηκαν στο ATM το οποίο τράβηξαν και ξύλωσαν με ημάντες. Με το γερανό του φορτηγού το φόρτωσαν σε άλλο όχημα που είχαν στη διάθεσή τους. Αμέσως μετά εξαφανίστηκαν.